Στην προηγούμενη ορεινή μου διαδρομή επισκέφτηκα την ιδυλιακή λίμνη Πλαστήρα. Έκανα υπασία στις καταπράσινες ακτές της, δοκίμασα τις παραδοσιακές καρδιτσιώτικες πίτες, έκανα βόλτα με κανό και περπάτησα στον πολύχρωμο βοτανικό κήπο. Για την επόμενη διαδρομή μου έχω επιλέξει τη Βόρεια Ελλάδα και ένα μέρος που ενώ είναι πασίγνωστο για τις ατέλειωτες παραλίες του, έχει και πολλές άλλες κρυμμένες ομορφιές. Το οδηπορικό μου συνεχίζεται στην ορεινή Χαλκιδική. Η Χαλκιδική ανήκει στη Μακεδονία. Βρίσκεται μία ανάσα από τη Θεσσαλονίκη και το καλοκαίρι ξεχυλίζει από κόσμο. Η πρωτεύουσά της είναι ο Πολύγυρος. Η Χαλκιδική εκτείνεται νότια σε τρία πόδια που βρέχονται από το Αιγαίο. Την Κασάνδρα, τη Σιθωνία και τη Χερσόνησο του Άθο που φιλοξενεί τα μοναστήρια του Άγιου Όρους. Η συνολική ακτογραμμή της Χαλκιδικής είναι 550 χιλιόμετρα στο νότο, ενώ στο κέντρο της συναντάμε τον ορεινό όγκο του Χολομόντα. Το βουνό είναι καταπράσινο και ανυπομονώ να θαυμάσω τη φανταστική θέα και να γνωρίσω την άλλη, ορεινή πλευρά της Χαλκιδικής. Κατευθύνομαι στο χωριό Ταξιάρχης, που σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Χριστόφορος και έχει πανηγύρι. Καλώς ήρθατε στο Ταξιάρχη, στον ορεινό όγκο του Χολομόντα, στην ορεινή Χαλκιδική. Μας πετύχατε σε μία μέρα κατά την οποία το χωριό πανηγυρίζει ένα από τα παρεκκλήσιά του στη μνήμη του Αγίου Χριστοφόρου. Ο κόσμος εδώ πέρα ασχολείται με την καλλιέργεια των χριστουγεννιάτικων ελάτων, ασχολείται με τα κάρβουνα, με την υλοτομία. Η ζωή είναι δύσκολη, αλλά είναι όμορφη. Οι ετοιμασίες για το πανηγύρι ξεκινάνε νωρίς και όλο το χωριό είναι στο πόδι. Από το πρωί στείλουν τα καζάνια που θα βράζει η γίδα όλη μέρα μέχρι να βραδιάσει. Μετά η εκκλησία φωτίζεται, όλο το χωριό μαζεύεται στη λειτουργία, μοιράζουν τα πρόσφορα και η ατμόσφαιρα γίνεται γιορτινή. Το βράδυ θα αρχίσουν οι χοροί και θα στήσουν τις χάρες για τα ψητά.
το μου πρωί στην ορεινή Χαλκιδική με βρίσκει στον Ξενώνα. Το πρωινό μου θα είναι πλούσιο. Αυγά τηγανιτά με φρέσκο βούτυρο και τυρί και φυσικά χυμή και δροσερό γιαούρτι. Ξεκινάω για τα νέα μου Δανιά. Είναι η μεγαλύτερη πόλη της Χαλκιδικής και απέχει περίπου μισή ώρα από τη Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το 1923 από μικρασιάτες πρόσφυγες που ήρθαν κυρίως από τα Μουδανιά της Βυθινίας. Τα νέα Μουδανιά είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα αλληλείας στην κεντρική Μακεδονία και οι κάτοικοι είναι παραδοσιακά ψαράδες. Με περιμένουν στο Μουσείο Αλλιευτικών Σκαφών. Είμαστε στο χώρο του Μουσείου Αλλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων του Δήμου Νέας Προποντίδας, του μοναδικού μουσείου στον ελλαδικό χώρο που έχει την ειδικότητα αυτή και το δεύτερο στην Ευρώπη μετά από τις Κοπεχάγης και τις Χάγης που ανοίγει σε δύο μήνες. Στο μουσείο αυτό υπάρχουν κάποια σπάνια θέματα όπως είναι πηξίδες και είδη ψαρέματος και ναυτιλίας, τα οποία έχουν συλλεχθεί από ιδιωτικές συλλογές που είναι σπάνιας αξίας. Και επίσης είναι μοναδική η αίθουσα Βυθού, στην οποία φέρονται και προβάλλονται κάποιες προβολές από τους ψαράδες της Καλύμνου. Είναι κάτι μοναδικό και ξεχωριστό. Στην αίθουσα Βυθού υπάρχουν στολές από καλύμνιους ψαράδες, οι οποίες είναι μοναδικές και αυτές του είδος τους. Και δίπλα λειτουργεί μια μεγάλη συλλογή 1.180 κοχυλιών, σπάνια συλλογή και περιλαμβάνει τις κατηγορίες των κοχυλιών στον ελλαδικό χώρο και στη Μεσόγειο. Αυτή τη στιγμή στο Μουσείο Αλλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων φιλοξενείται μια πολύ σημαντική έκθεση λιπτά και αριστουργήματα της φύσεως του κυρίου Κουτσού Κωνσταντίνου, ο οποίος μια ζωή συλλέγει υλικά από τη θάλασσα, από το περιβάλλον, κατασκευασμένα με χώμα και πέτρα. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται το Λαογραφικό Μουσείο Νέων Μουδανιών που φιλοξενεί τα αντικείμενα, τα σκεύη και τα εργαλεία που έφεραν οι πρόσφυγες από τις πατρίδες τους ή έφτιαξαν εδώ για να επιβιώσουν στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν. Στο μουσείο συναντάμε αγροτικά εργαλεία, μαγειρικά σκεύη, σκάφες πλυσίματος, παραδοσιακές φορεσιές, υφαντά, κοσμήματα, παλιά ραδιόφωνα και αμέτρητα αντικείμενα προσωπικής χρήσης. Επόμενη στάση είναι το σπήλαιο των Πετραλώνων. Η διαδρομή είναι μαγευτική.
μπροστά στα μάτια μας ξεδιπλώνονται εκτάσεις με στάρια, λίμνες και καταπράσινα λιβάδια. Για να φτάσω στο σπήλαιο, θα κάνω μια μικρή διαδρομή με το τρενάκι που μεταφέρει τους επισκέπτες στους πρόποδες του όρους Κάτσικα. Στην αφετηρία του, χαζεύω τα μαγαζάκια με τα είδη λαϊκής τέχνης. Εδώ μπορείς να βρεις από χειροποίητα κοσμήματα μέχρι φιγούρες καραγκιόζι. Ξεκινάω για το σπήλαιο. Σχηματίστηκε πριν 1.000.000 χρόνια μέσα στους ασβεστόλιθους και έχει έκταση 10.000 τετραγωνικά μέτρα. Ο άλλος σημαντικός τουριστικός πόλος του Δήμου μας είναι το Σπήλαιο Πετραλώνων. Στο οποίο έχει ανακαλυφθεί ο παλαιότερος Ευρωπαίος αρχάνθρωπος, 720.000 ετών. Αξίζει τον κόπο να πάει ο καθένας να το δει, τη στιγμή που έρχονται χιλιάδες τουρίστες από Καναδά, Αμερική, Αυστραλία, Ιαπωνία και όλο τον κόσμο. Για να δούνε το μοναδικής ομορφιάς και σε σταλακτίτες και σε υλικά αλλά και σε χώρους, Σπήλαιο Πετραλώνων. Στο μουσείο συναντάμε απολιθώματα ζώων, ερπετών και άλλων ειδών που βρέθηκαν εδώ. Επίσης υπάρχει πιστή αναπαράσταση του σημείου που βρέθηκε το κρανίο του αρχανθρώπου, που θεωρείται ο πρώτος Ευρωπαίος που έζησε 700.000 χρόνια πριν από μας. Επιστρέφω στον Ξενώνα, όπου ο Στέργιος θα μας μαγειρέψει πατάτες με τυριά και κρέμα γάλακτος. Είμαστε στον Ταξιάρχη, στην ορεινή Χαλκιδική. Και θα σας φτιάξω μια συνταγή που κάνουμε αρκετές φορές γρήγορα, εύκολα και νόστιμα. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι κρέμα γάλακτος, φρέσκο βούτυρο, κεφαλοτήρι, γραβιέρα, κρεμμυδάκι, σκόρδο, πατάτες, μαϊδανό, αλάτι, πιπέρι και κόκκινη πάπρικα. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι. Ανάβουμε το μάτι μας και λιώνουμε το βούτυρο. Ρίχνουμε μέσα το κρεμμύδι. Ρίχνουμε και το σκόρδο, ώσπου να χρυσώσουμε. Προσθέτουμε τις πατάτες, αφού τις έχουμε βράσει και τις έχουμε κόψει φέτες. Τη σαλάτα πιπερώνουμε και ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος.
προσθέτουμε και φαλωτήρι και αφού κόψουμε κύβους και τη γραβιέρα. Και όταν αρχίσει να δένει η συνταγή μας, προσθέτουμε το μαϊδανό και την πάπρικα. Το αφήνουμε να ομογενοποιηθεί όλο αυτό και το σερβίρουμε αφού δοκιμάσουμε για να προσθέσουμε αλάτι, πιπέρι αν χρειαστεί. Δίπλα στον ξενώνα μου ξεκινάει ένα καταπράσινο μονοπάτι μέσα στη φύση. Στην είσοδο του μονοπατιού σταματάω στο πετρόχτιστο εκκλησάκι της Παναγιάς μέσα στις οξιές. Εδώ είναι ιδανικός εκδρομικός τόπος. Έχει πάγκους για πικνίκ, πηγές με γάργαρο νερό και απόλυτη ησυχία. Φεύγω από εδώ για να επισκεφτώ τη φάρμα του κυρίου Δήμου στο νεοχωράκι Νέας Καλλικράτειας. Με υποδέχεται ο γιος του, ο Σταύρος, που συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση. Βρισκόμαστε στο νεοχωράκι Νέας Καλλικράτειας, στη φάρμα η οποία την ξεκίνησε ο παππούς μου. Τη συνέχισε ο πατέρας μου και τώρα την αναλαμβάνω εγώ. Η δουλειά του κτηνοτρόφου είναι μια δύσκολη δουλειά, η οποία δεν έχει αργίες και αν την αγαπάς και τη φροντίζεις, σε ανταμείβει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα ζώα που εκτρέφουμε είναι ελευθέρας βοσκής. Εκτρέφονται σε δικά μας λιβάδια με αποτέλεσμα τη μέγιστη ποιότητα του γάλακτος για τον καταναλωτή. Ένα από τα παραδοσιακά εδέσματα της Μακεδονίας είναι το χοιρινό με πράσο. Θα μας το φτιάξει η μαγείρισα του ξενώνα μας, η κυρία Νίκη. Στον Δοξιάρχη μας αρέσει το καλό φαγητό. Σήμερα θα μαγειρέψουμε χοιρινό με πράσα. Τα υλικά μας είναι 1 κιλό χοιρινό, 1,5 κιλό πράσα, 1 κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 κρεμμυδάκια φρέσκα, κρασί λευκό, ξηρό, αλάτι, πιπέρι, μαϊδανό, ελαιόλαδο και φρέσκο βούτυρο. Ρίχνουμε το κρέας. Τα αφήνουμε να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Ρίχνουμε το κρασί. Ένα ποτήρι του κρασιού. Όταν εξατμιστεί το κρασί, ρίχνουμε το κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Τις 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες. Τα 2 φρέσκα κρεμμυδάκια. Αφήνουμε λίγο να τσιγαριστούν και ρίχνουμε ζεστό νερό. Το αφήνουμε να βράσει για περίπου μία ώρα.
σκοτάρουμε με φρέσκο βούτυρο το πράσο. Αφήνουμε να τσιγαριστεί λίγο. Ρίχνουμε λίγο ζάχαρη για να καραμελώσει και μετά προσθέτουμε νερό, αλάτι, πιπέρι. Στη συνέχεια, μόλις βράσει το κρέας, ρίχνουμε αλάτι, μαύρο πιπέρι, ένα λεμόνι περίπου, το χυμό του ενός λεμονιού. Ρίχνουμε το πράσο, τα αφήνουμε λίγο να πάρουν μία βράση όλα μαζί και στο τέλος ρίχνουμε μαϊδανό ψιλοκομμένο. Σερβίρουμε. Καλή μας όρεξη. Στην υγειά μας. Μετά το φαγητό, πάω μια βόλτα μέχρι την εκκλησία του Αγίου Αρχάγγελου. Εδώ φυλάσσεται η εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Ο ναός μας είναι αφιερωμένος στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, στο Μέγα Ταξιάρχη, ο οποίος φιλοξενεί, έχει ως θησάδρες μα καλύτερα να πω, την εφαίστειο εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, η οποία δεν ξέρουμε από πότε χρονολογείται και η οποία κακοποιήθηκε από τους Τούρκους, αλλά επενδύθηκε το 1900 με ασημένιο φόρεμα από τους κατοίκους, προκειμένου να καλύψουν τις φθορές τις οποίες δημιούργησαν οι Τούρκοι κατά την προσπάθεια πυρπολίσεως του ναού και του χωριού μας στην αποτυχημένη επανάσταση της Χαλκιδικής το 1821. Όλες τις μέρες που είμαι εδώ, ανυπομονώ για αυτή την τελευταία μου επίσκεψη. Έχω ακούσει τόσα για το άλσος του Αριστοτέλη με τις εφευρέσεις του και θέλω οπωσδήποτε να το δω από κοντά. Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε στα αρχαία Στάγυρα πριν περίπου 2.400 χρόνια. Είναι από τους μεγαλύτερους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους και δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν πολυγραφότατος και πολυμήχανος. Οι φυσικοί νόμοι που αναφέρονται στα έργα του Αριστοτέλη αποτέλεσαν τη βάση για την κατασκευή των διαδραστικών οργάνων που βλέπουμε στο άλσος. Τα πιο εντυπωσιακά είναι τα παραβολικά κάτοπτρα που επιτρέπουν στη φωνή να μεταφέρεται χωρίς κανένα μέσο σε μεγάλη απόσταση και οι οπτικοί δίσκοι που λειτουργούν με βάση την αρχή ότι το ανθρώπινο μάτι αδυνατεί να δει πάνω από 24 εικόνες ανά δευτερόλεπτο και τις βλέπει σαν ενιαία ταινία. Αρχή ίδια με αυτή που εφαρμόζεται σήμερα στον κινηματογράφο, δύο και πλέον αιώνες μετά. Πολύ εντυπωσιακή είναι η πηξίδα που βρίσκεται μπροστά στο άγαλμα του αρχαίου φιλόσοφου και συμβολίζει ότι η διδασκαλία του έχει διαδοθεί σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Σε αυτήν βλέπουμε την κατεύθυνση και απόσταση των μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου σε σχέση με το άλσος. Σήμερα θα φύγω από τη Χαλκιδική. Ο επόμενός μου προορισμός είναι η λίμνη Κερκίνη. Τελικά η Χαλκιδική δεν είναι μόνο θάλασσες, διακοπές και καλοκαίρι. Λίγο πιο βόρεια υπάρχουν διαδρομές που αν τις ακολουθήσεις θα ανακαλύψεις τους ανθρώπους, την ιστορία και τα έργα τους που έχουν εμπνεύσει όλη την ανθρωπότητα.